Καλό στο βήμα. Καλό στο βήμα τον Πρωθυπουργό και σα παρακαλώ πολύ, κύριε Τσακαλώτο, το τι είναι σωστό το ορίζω εγώ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Πρωθυπουργός. Όχι κύριε Τσακαλώτο, ύστερα. Σας παρακαλώ το όχι, όχι σε μένα. Καθίστε παρακαλώ κάτω και θα πάρετε ύστερα το λόγο. Συνάδελφε, σας παρακαλώ καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Παρακαλώ πολύ να είστε ήρεμοι. Και όταν εκφράζεστε προς το Προεδρείο, εκφράσεις περί απαράδεκτου και άλλα πράγματα είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Το λόγο έχει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, σας άκουσα για άλλη μια φορά να τοποθετήσετε στα θέματα της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης. Και ειλικρινά απορώ με τη στάση σας. Μέχρι τώρα είχα την αίσθηση ότι είσαστε κήρυκας θαλασσοδανείων. Σήμερα διαπιστώνω ότι είστε και κήρυκας ανευθυνότητας, κύριε Μητσοτάκη. Τόσο ξεδιάντροπα προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας, τον μικροπολιτικό σας στόχο, δεν διστάζετε σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα να κάνετε κακό στη χώρα, όχι στην κυβέρνηση. Και έρχεστε εδώ και αναπαράγετε αμάσιτη την προπαγάνδα όσων πιέζουν τη χώρα με παράλογες απαιτήσεις. Από τη μια μεριά, για άλλη μια φορά έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι καθυστερούμε και χρησιμοποιείτε και αβάσιμες υποθέσεις που αναπαράγουν μέσα ενημέρωσης. Δεν θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσει ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών, έχει ζητήσει το λόγο αργότερα. Μας λέτε όμως ότι καθυστερούμε να κλείσουμε την αξιολόγηση. Μα δεν γνωρίζετε, κύριε Μητσοτάκη, πού ζείτε, ότι η αξιολόγηση δεν κλείνει επειδή το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο ζητάει ανέτεια προληπτικά μέτρα 2% του ΑΕΠ. Άρα τι μας ζητάτε να τα δεχθούμε. Γιατί δεν μιλάτε ανοιχτά. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Γιατί δεν έχω στο λαό την άποψή σας. Κάντε ησυχία. Και την ίδια στιγμή όμως, την ίδια στιγμή που μας λέτε καθυστερούμε, σπεύδετε να μας κατηγορήσετε ότι είμαστε διατεθειμένοι προκειμένου να κρατηθούμε, λέει, στις καρέκλες της εξουσίας, να δώσουμε γη και είδος στους δανειστές. Μονάζιγα δικά σας. Κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Μόνο που κύριε Μητσοτάκη εδώ μιλάμε για το μέλλον της χώρας και για τις αντοχές του ελληνικού λαού και δεν μπορείτε να παίζετε, είστε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει να πάρετε θέση ενώπιον του ελληνικού λαού και μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αποφασίστε τι από όλα αυτά συμβαίνει. Δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα. Είμαστε αιμονικοί αριστεροί που δεν καταλαβαίνουμε τη σοφία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή είμαστε μειοδότες που τα έχουμε δώσει όλα. Διότι αυτή είναι μια θεμελιώδης αντίφαση στη συγκρότηση του επιχείρηματός σας. Και έρχεστε εδώ και αναπαράγετε τα επιχειρήματα των ακραίων κύκλων. Ότι δήθεν έχουμε μείνει πίσω και δεν έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις. Αλλά αυτό που σας διαψεύδει και εσάς και όσους επιχειρούν να στριμώξουν την Ελλάδα είναι η ίδια πραγματικότητα. Διότι μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραμε να κάνουμε αυτό που εσείς δεν καταφέρατε σε 5 χρόνια. Στήσαμε την οικονομία ξανά στα πόδια της, έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
Έχουμε κλείσει το 2016 με τρεις συνεχόμενους μήνες θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μειώσαμε την ανεργία 4 μονάδες. Εξορθολογήσαμε τα δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία. Επανακινήσαμε τα μεγάλα έργα. Αναβαθμίσαμε τη θέση της χώρας στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Απέναντι λοιπόν στους παραλογισμούς, που ζητάει το Διεθνές Ολυμπιακό Ταμείο και εσείς ως ουρά του ακολουθείτε, έχουμε ως σημαντικότερο σύμμαχο δικό μας τους ίδιους τους αριθμούς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το παρακάμψει. Δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει το γεγονός ότι και έχουμε πιάσει ήδη θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2016, ενώ ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν 0,5%, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό το πρωτογενές πλεόνασμα να αγγίξει το 2%. Να υπερβεί δηλαδή από το 2016 που είχαμε 0,2 ανάπτυξη, το στόχο του 2017 που είναι για 0,75 με προβλέψεις για ανάπτυξη 2,5% και 3%. Και είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα που δεν σας επιτρέπει, κύριε Μητσοτάκη, να χρεώνετε καθυστερήσεις στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα που οδηγεί στο κενό το επιχείρημά σας περί δήθεν αναξιοπιστίας ελληνικής κυβέρνησης. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ επαναλαμβάνω, θα πάρετε επιτέλους καθαρή θέση. Σας ακούει ο ελληνικός λαός. Εσείς τι ακριβώς προτείνετε, ποιες είναι οι θέσεις σας? Διαφωνείτε ή συμφωνείτε με τις απαιτήσεις ακραίων κύκλων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για προληπτικά μέτρα? Είναι αναγκαία η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, είναι μια αιμονή και αριστερή ιδεολειψία? Δείξτε επιτέλους σε μια κρίσιμη ακόμα στιγμή ότι έχετε μια στοιχειώδη συνέστηση του κοινωνικού συμφέροντος, του εθνικού συμφέροντος. Η στάση μας, κύριε Μητσοτάκη, είναι καθαρή. Και εμείς, ξέρετε, ενώσο δίνουμε τη μάχη της διαπραγμάτευσης για το συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας, δεν ψάχνουμε προθήμους να ψηφίσουν μέτρα. Γιατί εσείς δηλώνετε με τη στάση σας δεξιά και αριστερά ένα πράγμα. Την προθυμία σας να δεχθείτε ό,τι ακριβώς ζητήσουν και ακόμα περισσότερα. Να δεχθείτε ακραία λιτότητα, όπως κάνατε και παλιά. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μπορέσετε να ξαναγυρίσετε στις θέσεις εξουσίας για να κάνετε αυτά που κάνατε όλα τα προηγούμενα χρόνια που λαϊλατίσατε και χρεοκοπήσατε τη χώρα. Αυτό σας ενδιαφέρει μόνο. Αλλά την ίδια στιγμή που δεν χάνετε ευκαιρία να εκφράζετε τη συμπάθειά σας προς τους δανειστές μας, με δηλώσεις σαν αυτή του αντιπροέδρου σας ότι και αυτά και άλλα τόσα τα δεχθείτε, ή του αναπληρωτή εκπροσώπου σας ότι οι δανειστές μας μοιάζονται για το καλό του ελληνικού λαού, εσείς τα λέτε δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή που δεν χάνετε ευκαιρία να εκφράζετε τη συμπάθειά σας, σπέβδετε και να απαντήσετε σε κατασκευασμένα δημοσιεύματα ότι δεν θα δεχθείτε αυξημένη πλειοψηφία για νέα μέτρα. Μα ποιος σας ζήτησε να ψηφίσετε νέα μέτρα? Αν εμείς, κύριε Μητσοτάκη, αναζητούμε ένα κοινό εθνικό μέτωπο, μια κοινή εθνική γραμμή, δεν είναι για να δεχθούμε και να ψηφίσουμε αχρίαστα νέα μέτρα, αλλά για να τα αρνηθούμε αυτά. Να τα αρνηθούμε προς όφελος του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά εσείς αρνείστε και πάλι να πάρετε μια καθαρή θέση. Πάλι στρίβει δια του αραβόνος. Ακόμα και την ώρα που συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, όπως αυτές ομοειδεατών σας, στην Κύπρο και στην Ισπανία, στηρίζουν καθαρά τις θέσεις της Ελλάδας, στη Σύνοδο του Νότου της Ευρώπης, την προηγούμενο Σάββατο στη Λισαβόνα και στο κοινό ανακοινωθέν,
Εσείς δεν βρίσκετε να πείτε ούτε μια λέξη για να στηρίξετε τη χώρα σας σε αυτή την κρίσιμη προσπάθεια υπέρ του ελληνικού λαού. Αυτοί είσαστε. Τόσο τυφλωμένοι από το πάθος σας να ξαναγυρίσετε στις καρέκλες της εξουσίας, αλλά θα την πατήσετε ξανά. Όπως συνέβη και με την πρώτη αξιολόγηση. Διότι η Ελλάδα, σε πείσμα των μικροκομματικών επιδιώξεών σας, κύριε Μητσοτάκη, θα πετύχει. Η αξιολόγηση θα κλείσει και το κυριότερο, θα κλείσει χωρίς υποχωρήσεις σε θέματα αρχών. Διότι η Ευρώπη δεν αντέχει άλλη μια κρίση, διότι η εκπληκτική απόδοση της ελληνικής οικονομίας δεν δικαιολογεί αναζωπήρωση της κρίσης και διότι αυτή τη φορά δεν είμαστε μόνοι μας. Η συντριπτική πλειοψηφία της Ευρώπης αναγνωρίζει τις θυσίες του ελληνικού λαού, αναγνωρίζει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και ζητά, όπως διατυπώθηκε και ρητά στο ανακοινωθέν των χωρών του Νότου, έγκαιρο κλείσιμο της αξιολόγησης στη βάση του κοινοτικού κεκτημένου και με σεβασμό στις συνταγματικές και δημοκρατικές αξίες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Διότι αυτά που ζητάει το δούνου του και εσείς φαίνεται να τα συγκοντάρετε, δεν είναι μόνο πέρα και έξω από κάθε οικονομική λογική. Είναι πέρα και έξω από κάθε δημοκρατική και συνταγματική λογική και αξία. Αυτό το απλό σας ζητάμε να παραδεχτείτε και το αρνείστε. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μητσοτάκη, για να μπω και στο θέμα μας μετά. Σε σχέση με τις κορώνες σας, για άλλη μια φορά, περί Brexit και δραχμής, θα σας πρότεινα να μην χαλάτε το χρόνο σας σερβιρίζοντας και δοκιμάζοντας μόνοι σας ξαναζεσταμένο φαγητό. Εμείς, κύριε Μητσοτάκη, αποδείξαμε τότε που τα πράγματα ήταν όχι αστεία, όχι στους διαδρόμους ή στη Βουλή, στη βράση, εκεί όπου πραγματικά οι αποφάσεις ήταν βαριές και δύσκολες. Αποδείξαμε και το αίσθημα ευθύνης που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό και την ευρωπαϊκή μας επιλογή, με μεγάλο κόστος, όταν κληθήκαμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Αλλά προσέξτε, μήπως εσείς, από την πολύ σας αγάπη στον ομοειδεάτη σας, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, διότι στη δική σας πολιτική οικογένεια ανήκει, όχι στη δική μας, ταυτιστείτε στο τέλος με τις απόψεις του και με τα σχέδιά του. Γιατί το να ζητάτε με πάθος εκλογές, ενώ δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, ή η απερισκεψία είναι η χρήσιμη ηλιθιότητα, κύριε Μητσοτάκη. Εκτός κι αν δεν γνωρίζετε, πού θα μπορούσε να οδηγήσει τον τόπο μια τέτοια εκδοχή. Και να έλεγε κανείς ότι έχετε καμιά σοβαρή αντιπρόταση, ότι θέλετε να διαπραγματευτείτε καλύτερα εσείς προς όφελος της χώρας, να το καταλάβουμε. Εσείς θέλετε εκλογές για να παραδώσετε το λαό και τη χώρα έρμεο στα χέρια των πιο ακραίων εκ των δανειστών. Λοιπόν, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τον ελληνικό λαό στα χέρια των προθήμων. Θα διαπραγματευτούμε και θα πετύχουμε ό,τι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Θα κλείσουμε την αξιολόγηση και θα είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που θα κλείσει αυτόν τον φαύλο κύκλο των μνημονιακών κυβερνήσεων. Θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και από την επιτροπία στην οποία εσείς μας οδηγήσατε με τις πολιτικές σας που λαιλατίσατε και χρεοκοπήσατε τη χώρα 40 χρόνια τώρα. Και ο ελληνικός λαός, είτε το θέλετε είτε όχι, κύριε Μητσοτάκη, θα μας κρίνει όλους και θα τα κρίνει όλα στην ώρα του. Με τη χώρα όρθια και κυρίως με την κοινωνία όρθια. Το φθινόπωρο του 2019, όταν θα έχει τελειώσει οριστικά αυτή η περιπέτεια, όταν θα έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όταν η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία θα έχει περάσει σε μια διαφορετική φάση. Έρχομαι όμως τώρα στο θέμα μας.
όπως είδατε, εγώ σπατάλησα μόνο 12 λεπτά και όχι μισή ώρα της ομιλίας μου για αυτά τα θέματα. Διότι την υπόλοιπη μισή ώρα θα ασχοληθώ με άλλα πιο χαριτωμένα θέματα, κύριε Μητσοτάκη. Εδώ και 30 σχεδόν χρόνια διαρκώς συζητάμε για τη διαπλοκή. Αλλά ουδέποτε κάποια κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν τόλμησε να αναλάβει την πρωτοβουλία να εξεταστεί και να αποκαλυφθεί το βάθος και το περιεχόμενο της διαπλοκής στη χώρα μας. Και να εξεταστεί με ονόματα, διευθύνσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς και νούμερα. Και αυτό διότι είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση με κόστος, το βλέπετε, το γνωρίζετε όλοι, αποφασίζει να μη συμβιβαστεί και να συγκρουστεί. Και έτσι για πρώτη φορά γίνεται στη Βουλή αναλυτική και λεπτομερή συζήτηση για τα δάνεια των μέσων ενημέρωσης αλλά και των κομμάτων. Για πρώτη φορά διερευνάται ένα διαχρονικό σκάνδαλο με αυτή την πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Και οι πολίτες πιστεύω θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν την αλήθεια και να κρίνουν. Να μάθουν με στοιχεία όλα όσα συνέβαιναν. Όσα υπέθεταν ότι συμβαίνουν, αλλά χωρίς κανείς να τους παρουσιάζει στοιχεία. Και θα έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν ότι η πραγματικότητα ορισμένες φορές ξεπερνά και την πιο αρρωστημένη φαντασία. Και θα μπορέσουν να καταλάβουν στην τελική ανάλυση πώς λειτουργήσε αυτό το σύστημα που κυβερνούσε τη χώρα μέχρι την πολιτική αλλαγή του Γενάρη του 2015. Είναι το ίδιο σύστημα που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Και το οποίο το 2010 μέχρι και την οριστική πολιτική του ΙΤΑ το 2015 λαιλάτισε ομά την πραγματική οικονομία. Τους δημόσιους πόρους, το κοινωνικό κράτος, κατέστρεψε το 1/4 του εθνικού μας πλούτου, ενώ ταυτόχρονα ορκιζόταν στην επιχειρηματικότητα και στην ανάπτυξη. Μιλούσε για την ανάγκη να υποστούν οι Έλληνες αιματηρές θυσίες, την ώρα όμως που είχε τακτοποιήσει τον εαυτό του με εξαιρετικά βολικό τρόπο, σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Και την ώρα που η κοινωνία μάτωνε, οι βαλίτσες με τα θαλασσοδάνεια πηγαίνουν έρχονταν από τις τράπεζες στα κομματικά γραφεία και στα λογιστήρια των εκδοτικών συγκροτημάτων. Από την μια κουνούσατε το δάχτυλο στον κόσμο λέγοντας «μαζί τα φάγαμε, μαζί σας, εσείς φταίτε». Όση ευθύνη έχουμε κι εμείς που κυβερνάμε, λέγατε, έχετε κι εσείς. Και από την άλλη, το χρήμα έπεφτε ζεστό στα ταμεία τα κομματικά, εισηγείαν των κορόιδων. Για να καταλάβει λοιπόν ο κόσμος που μας παρακολουθεί πώς ακριβώς έχει αυτή η υπόθεση, να μιλήσουμε με λόγια απλά και ξεκάθαρα. Δεν είναι όμως, ξέρετε, μονάχα οι πολίτες που θα μάθουν, αλλά και η δικαιοσύνη που θα έχει στα χέρια τη στοιχεία αυτή τη φορά. Και μην βιάζεστε, σας έχω δει παντού δεξιά-αριστερά, να λέτε άνθρακες ο θησαυρός. Το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής βρίσκεται στη δικαιοσύνη και αυτή είναι που θα κρίνει εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Αυτή είναι που θα κρίνει εάν υπάρχει εμπλοκή προσώπων που εμπίπτουν στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Γιατί αναστατώνεστε, ξέρετε από κάπου ότι δεν υπάρχει κάποια εμπλοκή, γιατί αναστατώνεστε? Παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, λοιπόν, σας παρακαλώ. Είναι αυτή που θα αποφανθείτε, το θέλετε το. Σας παρακαλώ. Διότι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνουμε τόσες μέρες μία σπουδή. Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη, τους πολίτες. Θα μιλήσει πιο ύστερα. Καταρχήν είναι αδιανόητο αυτό το οποίο κάνετε, έτσι. Θα μιλήσει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος με τα απορισμένες ομιλίες. Σας παρακαλώ. Βλέπω την αγωνία σας. Σας παρακαλώ. Βλέπω την αγωνία σας, όπως είδα και την αγωνία σας να βγείτε και να πείτε το πόρισμα δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη και λειτουργία του τριγώνου της διαπλοκής. Εάν δεν ήσασταν υπόλογοι οι ίδιοι για αυτές τις αποκαλύψεις, θα ήσασταν απλά αστεί. Όμως είσαστε υπόλογοι.
Ξεκινάω λοιπόν για να μην χάνω χρόνο. Ξεκινάω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το πόρισμα της εξεταστικής προκύπτει ότι χρωστάνε συνολικά στις τράπεζες τις οποίες ανακεφαλαιώνει με ζεστό χρήμα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός, 1,3 δις. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 1,3 δις είναι δανεικά και αγύριστα. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δυνατότητα αποπληρωμής. Και γιατί συνέβη αυτό? Το είπε ξεκάθαρα και ευκρινέστατα στην Εξεταστική Επιτροπή ο γιος του κύριου Ψυχάρη. Όχι αυτός που ήταν βουλευτής σας μέχρι πρότινος, ο άλλος. Τι είπε λοιπόν? Ότι τα δάνεια αυτά δόθηκαν με αέρα, χωρίς εγγύησεις και χωρίς καμία εκτίμηση κινδύνου. Και βεβαίως τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των ομίλων, αλλού πήγαν. Ξέρετε πολύ καλά μάλλον που πήγαν. Πήγαν σε βίλες στο Πόρτο Χέλι, σε πολυτελή θέρετρα στην Ελβετία, σε κότερα και σε φορολογικούς παραδείσους. Και όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα μάθουμε, φαντάζομαι, από αυτά που θα αποκαλυφθούν στην πορεία. Όλα αυτά έγιναν με την ανοχή των κυβερνήσεών σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα χειρότερα, όσο περισσότερο και όσο βαθύτερα μπαίναμε στην κρίση, τόσο αυτού του είδους ο δανεισμός, αντί να γίνεται πιο δύσκολος, γινόταν ευκολότερος. Όσο οι ισολογισμοί των εταιριών γέμιζαν με παθητικό, όσο τα χρέη συσσωρεύονταν και τα ίδια κεφάλαια εξανεμίζονταν, τόσο η κάνουλα της χρηματοδότησης άνοιγε. Κύριε Μητσοτάκη, δεν το λες και η υγιή επιχειρηματικότητα αυτό. Να κάνω λοιπόν εδώ τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτός ο χαριστικός δανεισμός συντελέστηκε και κορυφώθηκε μέσα στην εποχή της κρίσης. Την εποχή δηλαδή που ακόμα και οι υγιείς επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να δανειστούν ούτε ευρώ τσακιστό. Όχι για να ξελασπώσουν, αλλά ούτε καν για να κάνουν ανοίγματα να πληρώσουν προμηθευτές, να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους, να κυνηγήσουν δουλειές. Και βεβαίως να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η δεύτερη παρατήρηση. Οι τράπεζες πετούσαν λεφτά από το παράθυρο για να δανείσουν χρεοκοπημένα μέσα ενημέρωσης, ώστε να υποστηρίζουν τις πολιτικές σας. Την ίδια περίοδο που ο ελληνικός λαός κλήθηκε να τις ανακεφαλαιοποιήσει δύο φορές, πληρώνοντας συνολικά 30 δισεκατομμύρια ευρώ για τις τράπεζες, με δανεισμό που βεβαίως αύξησε το χρέος της χώρας. Έτσι αυξάνεται το χρέος της χώρας. Όχι με δανεισμό που παίρνεις για να αποπληρώσεις το προηγούμενο, αυτά που μας φεσώσατε εσείς τόσα χρόνια, και έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι το τρίτο δάνειο που πήραμε για να ξεπληρώσουμε τα δικά σας σπασμένα φέσωσαν τη χώρα. Τα θαλασσοδάνεια φέσωσαν τη χώρα. Θα πείτε βέβαια, φταίνε μόνο τα δάνεια στα ΜΜΕ και τα κόμματα για την κατάσταση του τραπεζών? Όχι βέβαια. Αλλά τα 1,7 δις ευρώ δανεικά και αγύριστα σε 10 όλες και όλες επιχειρήσεις, δεν το λες και λίγο. Εκτός αν έχετε αντίθετη άποψη, κύριε Μητσοτάκη και κύριε του Πασόκ. Η κρίση τσάκισε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Φορτώθηκαν οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Αλλά την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις των μέσων ενημέρωσης και τα κόμματά σας παίρναν χρήματα. Και ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Πρώτον, γιατί το να δίνει η τράπεζα χρήματα γνωρίζοντας ότι θα τα χάσει είναι μια συναλλαγή, συνδιαλλαγή παράνομη. Παράνομη και για αυτόν που τα δίνει, παράνομη και για αυτόν που τα παίρνει. Και δεύτερον, αυτή η παράνομη συνδιαλλαγή κάτι εξαγόραζε. Και θα δούμε τι ακριβώς εξαγόραζε. Μόλις βάλουμε στην συνολική εικόνα και την δανειοδότηση των κομμάτων. Και η τρίτη παρατήρηση, η φούσκα έχει σκάσει και πολλοί εκδοτικοί όμιλοι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Και ξέρετε ποιο είναι το θλιβερό? Ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα μείνουν στο δρόμο,
που θα ψάξουν δουλειά για 100 και 150 ευρώ και θα πρέπει να βρουν 8 τέτοιες δουλειές για να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Ότι επίσης υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τα 50 και θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να βρουν εργοδότη που θα τους προσλάβει. Αλλά την ίδια στιγμή τα μεγάλα αφεντικά και τα βαριά δημοσιογραφικά ονόματα έχουν εξασφαλίσει χρήματα για 10 ζωές. Αυτά ακριβώς τα χρήματα, τα εκατομμύρια που δόθηκαν με αέρα σαν μαρουλόφιλα. Αυτά τα εκατομμύρια που ξεχνάγανε να τα δηλώσουν και στο πόθεν έσχες. Και που αν ερωτηθούν θεσμικά πού τα έχουν βρει αυτά τα λεφτά, ανεβαίνουν στα κεραμίδια και καταγγέλουν πολιτική δίωξη και φίμωση της ελευθεροτυπίας. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα που χρόνια τώρα καλλιεργήσατε. Πάμε τώρα στα δάνειά σας, στα δάνεια των κομμάτων σας, Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, διάβαζα τις προάλλες ότι στην Ταϊλάνδη, είναι τριτοκοσμική λέτε, ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Αποκαλύφθηκε ότι η Rolls Royce εξαγόραζε κρατικά στελέχη. Και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις της χώρας απέτησαν να διελευκανθεί η υπόθεση, γιατί αλλιώς η χώρα δεν θα είχε μούτρα να αντικρίσει τον κόσμο. Ξέρετε γιατί ποσόν έγινε όλος αυτός ο θόρυβος? Για 600 εκατομμύρια δολάρια περίπου. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μόνο από τις τράπεζες έχουν φάει 420 εκατομμύρια ευρώ. 220 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, του κ. Μητσοτάκη, και άλλα 200 εκατομμύρια το ΠΑΣΟΚ της κ. Γεννηματά. Παρόμοια τάξη ποσών. Και κάνετε ότι δεν τρέχει τίποτα για όλα αυτά. Δηλαδή θα ήθελα να σας ρωτήσω, σκέφτεστε ποτέ, σας έχει περάσει αυτό το μυαλό, ότι αυτά τα χρήματα ήταν χρήματα του ελληνικού λαού και πρέπει να επιστραφούν? Ακόμα και αν εκχωρούνταν στο σύνολό της η κρατική επιχορήγηση, αυτά τα χρήματα θα γυρνάγανε πίσω το 2100. Και βάλε. Και δεν τρέχει τίποτα. Δεν σας κάνει τίποτα αυτό. Και θέλω να σημειώσω ότι το ποσό αυτό είναι μονάχα αυτά που φάγανε απευθείας από τις τράπεζες και σε συνεννόηση μαζί τους. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε σε αυτή τη χώρα ότι στην υπόθεση Siemens υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσοστό από τα μαύρα ταμεία που πέρα από τις βοήθειες σε πρόσωπα πήγαινε και στα κομματικά ταμεία. Και βεβαίως τώρα ανοίγει και μια άλλη υπόθεση, η Novartis, που θα δούμε και αυτή τι θα μας φέρει. Όπως και τα θηριώδη εξοπλιστικά προγράμματα. Το τι μίζες έχουν μπει στα μαύρα ταμεία των κομμάτων που κυβερνούσε 40 χρόνια τώρα τη χώρα, χρήματα του ελληνικού δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, είναι κάτι που μένει να το αναγνωρίσουμε, να το ψάξουμε όλοι για να το βρούμε. Και μας λέτε, μας κουνάτε το δάχτυλο και λέτε η Αυγή. Έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ και να μιλάτε για την Αυγή. Δεν παίζεστε. Αδιανόητοι είστε πια. Και εσείς, κυρία Γεννηματά, προφανώς δεν θέλω να καταλογίσω προσωπικά τις ευθύνες, αλλά είστε ενός κόμματος και δεν μας είπατε ποτέ από τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ που με τα σημερινά δεδομένα θα εξοφληθούν σε 300 χρόνια. Δεν μας είπατε τι ακριβώς έγινε με αυτή την υπόθεση των 15 εκατομμυρίων ευρώ που βρήκαν ορκωτήλογιστές στα ταμεία του κόμματός σας. Ακόμα και ο οικονομικός υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ, όταν ζορίστηκε λίγο στην εξεταστική, δήλωσε άγνοια για την προσέλευσή τους, για την προέλευσή τους. Ψέματα. Ένα μας πείτε μετά, εγώ περιμένω να ακούσω επιτέλους. Δεν ξέρετε, δεν είναι 10 ευρώ, είναι 15 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε δηλαδή τώρα. Πρέπει να πείτε στον ελληνικό λαό πόθεν προέκυψαν αυτά. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι' αυτό σας έδωσα το παράδειγμα της Ταϊλάνδης. Τα Ελλάδα είναι νηπιαγωγείο μπροστά στο πάρτι που στήσατε τόσα χρόνια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας. Και θέλω εδώ να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Πρώτον, τα χρήματα αυτά δόθηκαν με εγγύηση τις μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις. Κανείς τραπεζίτης δεν ρώτησε πώς θα διασφαλιστεί αν αύριο τα κόμματά σας
πέφτανε από το 40%, 35 με 40, 45, στο 10, στο 15, στο 5, όπως πέσατε, κανείς. Αλλά ας πούμε ότι αυτό απαιτεί πολιτική διορατικότητα που ο τραπεζίτης δεν είχε. Δεν ρώτησε όμως, όταν άρχισε η κρίση και όταν άρχισαν να μειώνονται και οι δαπάνες, τα κρατικές επιχορηγήσεις, τι θα γίνει, ρε παιδιά, αν η χρηματοδότηση μειωθεί, τι θα γίνει αν τα κόμματα αυτά διασπαστούν ή πέσουν, τα ποσοστά τους. Κανείς δεν ρώτησε. Ανοίγαν τα συρτάρια και σας έδιναν και τότε τις μέρες και τα χρόνια της κρίσης απλόχερα ό,τι ζητούσατε. Και εσείς φυσικά την ώρα που με το ένα χέρι υπογράφατε τα μνημόνια, με το άλλο χέρι τα παίρνατε αυτά τα χρήματα. Δεύτερη παρατήρηση. Την ίδια εγγύηση, ότι καλά, θα πει κανείς τώρα ότι όλο αυτό που περιγράφω γινόταν στο πλαίσιο μια συνήθεια των προηγούμενων χρόνων. Εντάξει, δεν ξέραν και οι τραπεζίτες τι θα έρθει. Την ίδια όμως εγγύηση της κρατικής χρηματοδότησης δεν τη δίνατε σε μία τράπεζα για να παίρνετε χρήματα. Τη δώσατε σε περισσότερες από μία τράπεζα. Και οι τράπεζες που εν γέννη πιάνουν πουλιά στον αέρα και έχουν άποψη για την πορεία της οικονομίας και τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να περικοπούν δαπάνες, έξοδα, μισθοί, συντάξεις, εδώ συμπεριφέρθηκαν ως οσίες παρθένες. Δεν ρώτησαν η μία την άλλη τι εγγύησεις πήρατε. Και έτσι με μια μελλοντική χρηματοδότηση, η οποία προέβλεπε ότι η Νέα Δημοκρατία ΕΣΑΗ θα έχει 40% και το ΠΑΣΟΚ 35%, πήρατε δάνεια τριπλά και τετραπλά. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μονάχα ηθικής τάξης ζήτημα. Δεν είμαι νομικός, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι καραμπινάδι απάτη. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη γι' αυτό. Βλέπετε ότι η ρεσίας είναι για τους φτωχοδιάβολους και όσους δεν έχουν τις κατάλληλες γνωριμίες, για τους βιοπαλαιστές που προσπαθούν να κρατήσουν το μαγαζί τους ανοιχτό και δεν παίρνουν δάνειο και βάζουν λουκέτο, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Στην περίπτωση σας όμως, για τους τραπεζίτες, ο λόγος σας συμβόλαιο. Πώς το λέει ο λαός, είχατε κούτελο, κύριε Μητσοτάκη, γι' αυτό. Τρίτη παρατήρηση. Και νομίζω η τρίτη είναι και πιο ενδιαφέρουσα, διότι αυτό είναι ένα έσχος για το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να απολογηθείτε και θα απολογήσετε για δεκαετίες. Κάποια στιγμή ο οικονομικός εισαγγελέας αντελήφθη το μέγεθος της απάτης και καταλόγησε, μιλάω για το περίφημο πόρισμα Καλούδη, ποινικές ευθύνες στους τραπεζίτες και στους οικονομικούς υπευθύνους των κομμάτων. Τι κάνατε λοιπόν τότε? Το 2013 περάσατε μια τροπολογία όνειδος που έδινε ασυλία στους τραπεζίτες για τα εκατομμύρια που σας είχαν σπρώξει. Και να πω έτσι για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας ότι η τροπολογία αυτή ήταν εκπρόθεσμη. Και να πω επίσης ότι σήκωσαν στις πλάτες τους τρεις κακόμοιροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χριστογιάννης, ο κύριος Τσουμάνης και ο κύριος Σταμενίτης. Αλήθεια, δεν ξέρω σήμερα που βρίσκονται οι άνθρωποι. Πάντως, αν τους βάλουμε στο Google, δεν θα τους βρούμε. Να πω επίσης ότι την τροπολογία εκείνη δεν την κάνατε για την ψυχή της μάνας σας. Δεν το κάνατε για να μην τιμωρηθούν οι φτωχοί τραπεζίτες που μέσα στην καλοσύνη και την αφέλειά τους σας είχαν βοηθήσει. Την τροπολογία εκείνη την περάσατε γιατί αν δεν βρίσκατε τρόπο να εξωτερώσετε το πόρισμα Καλούδη, κινδυνεύατε και εσείς για ηθική αυτουργία. Και τέταρτη παρατήρηση. Δεν πρέπει επιτέλους να πείτε εντάξει, τα πήρατε τα χρήματα. 221, 200 άλλες εκατομμύρια. Να πείτε τι τα κάνατε. Πού τα ξοδέψατε όλα αυτά τα χρήματα? Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα? Και δεν μιλάμε τώρα, αν προσθέσουμε σε αυτά τα θαλασσοδάνειά σας και τα υπέρογκα ποσά της κρατικής χρηματοδότησης στην περίοδο των παχιών αγελάδων, υπάρχει ένα ερώτημα που θέλει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Και πέμπτον, τέλος, θέλω να μας απαντήσετε, ποιος δανειολήπτης
θα ετύγχανε της ίδιας μεταχείρισης από τις τράπεζες, να μην πληρώνει για χρόνια ούτε ένα ευρώ και οι τράπεζες να έχουν ξεχάσει την ύπαρξή τους. Μονάχα κάποιοι, πώς το λένε οι θεσμοί, strategic defaulters, στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, αυτό στην αγορά ονομάζεται κανόνι. Ένα κανόνι 420 εκατομμυρίων από τις δίθεν υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις του τόπου, που τώρα θέλουν και εκλογές για να σώσουν τη χώρα. Άμα σώσετε εσείς, που μας λαϊλατίσατε, μας ρημάξατε, χρεοκοπήσατε τη χώρα και δεν μας λέτε τι κάνατε τα λεφτά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι απλώς κανόνι. Γιατί τις προϋποθέσεις για το κανόνι αυτό τις δημιουργήσατε με δικές σας ενέργειες, έχοντας καλύψει πλήρως τα νότα σας. Δεν είναι λοιπόν κανόνι. Είναι συνειδητή και κακόβουλη κακοπιστία. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Το πρόβλημα είναι ότι μαζί σας και εξαιτίας της δικής σας πρακτικής δυσφημείται στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα. Και κερδίζουν έδαφος δυνάμεις που το παίζουν δίθεν αντισυστημικές. Και λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Και λένε όχι στα κόμματα. Να καεί η Βουλή. Εξαιτίας σας. Εξαιτίας αυτών των επιλογών. Εξαιτίας αυτών των πολιτικών επιλογών. Δυσφημούνται οι θεσμοί. Δυσφημείται η δημοκρατία. Και πάμε λοιπόν τώρα, γιατί σας βλέπω ότι έχουν ανάψει τα αίματα, να σας εξηγήσω και λίγο για το περίφημο τρίγωνο της διαπλοκής. Γιατί λέτε δεν υπάρχει. Τη σχέση ανάμεσα στις τράπεζες, τα ΜΜΕ και τα κόμματά σας, να σας την εξηγήσω λίγο, να εξηγήσουμε πόσο ωφελούσε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε γιατί τώρα η ομερτά έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει η ομερτά και αρχίζουν κάποιοι και μιλάνε. Και τα συνεταιράκια άρχισαν να δίνουν ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα ορισμένες φορές με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Από αυτό το τρίγωνο λοιπόν οι πρώτοι ωφελημένοι ήταν εσείς, δεν υπάρχει αμφιβολία. Με το δανεισμό που σε εποχές εκλογών εκτοξευόταν όλος τυχαίως, παραβιάζατε μια συνταγματική αρχή. Ότι τα κόμματά σας είναι ισότιμα με τα άλλα κόμματα στις εκλογικές αναμετρήσεις. Είχατε άφθονο χρήμα για να διαφημίζεστε προεκλογικά, είχατε άφθονο χρήμα για να μετακινείτε ψηφοφόρους, είχατε άφθονο χρήμα για να πληρώνετε δημοσκοπήσεις και να καθορίζετε το κλίμα και βεβαίως να λένε όλοι τις τελευταίες 48 ώρες υπήρξε μια ραγδαία μετακίνηση και γι' αυτό διαψεύστηκαν αυτές οι δημοσκοπήσεις. Όλο τυχαίως πάντα 48 ώρες πριν τις εκλογές υπήρχε μετακίνηση του ψηφοφόρου. Είχατε άφθονο χρήμα για να κάνετε εντυπωσιακές προεκλογικές εκστρατείες. Είχατε τα ΜΜΕ που βεβαίως εισέπραταν τα χρήματα αυτής της διαφήμισης και είχατε εξασφαλίσει από αυτά ένα καθεστώς ιδιότυπης ασυλίας. Κατήχαν τις δημόσιες τηλεοπτικές συχνότητες παρανόμως, χωρίς να έχουν πληρώσει ποτέ φράγκο και κάθε φορά με μια πονηρή τροπολογία τα απαλλάσσατε και από άλλες υποχρεώσεις, όπως τον φόρο επί των διαφημιστικών εσόδων. Επιπλέον δε, επειδή πολλοί ιδιοκτήτες ΜΜΕ ήταν μπλεγμένοι και σε άλλες επιχειρήσεις, ωφελούντουσαν και από εκεί, με άλλες τροπολογίες. Παίρναν οι προνομιακές συμβάσεις που ήταν σκανδαλώδεις, μπαίναν με φόρα στα δημόσια έργα, όπου τότε η μίζα πήγαινε σύννεφο, και έρχεστε τώρα εδώ και είσαστε τόσο αστείοι και μας παρουσιάζετε ότι ανέβηκε η διαφορά, λέει, στη χώρα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στην εξουσία. Γιατί? Διότι παρουσιάζεται την ετήσια έκθεση μιας ΜΚΟ με το όνομα Διεθνής Διαφάνεια, η οποία όμως αφορά την υποκειμενική και την υποκειμενική τεκμηρίωση μέτρηση της αντίληψης διαφθοράς. Όχι το πραγματικό μέγεθος διαφθοράς. Και ξέρετε τι γίνεται? Έχουν ανοίξει τώρα με εμάς όλες οι υποθέσεις της διαφθοράς και η αίσθηση της κοινής γνώμης είναι ναι, ότι η Ελλάδα είναι μια διαφθαρμένη χώρα. Εσείς συγκαλύπτατε, εμείς αποκαλύπτουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Και μας παρουσιάζετε πίνακες εδώ. Μας παρουσιάζετε πίνακες. Ξέρετε, το Σύνταγμα προβλέπει ότι η πολιτεία υποχρείται να διασφαλίζει την αντικειμενική ενημέρωση.
Αλλά δεν θα σταθώ εκεί. Το τι λέει ένα μέσο είναι δική του υπόθεση. Αν είναι αντικειμενικό ή όχι, πρέπει να το κρίνει στη τελική ανάλυση ο ίδιος ο τηλεθεατής, ο ακροατής, ο κόσμος, οι πολίτες. Θα σας πω όμως το εξής. Πραγματική δύναμη των μέσων δεν είναι σε αυτά που λένε, αλλά σε αυτά που κρύβουν. Και σας έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια σκανδαλωδώς πλάτες, όσο ήσασταν κυβερνήσεις. Και τώρα σας κάνουν. Εξαφάνισαν συστηματικά από την ατζέντα τους ειδήσεις και γεγονότα που ήταν δυσάρεστα για σας. Πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν σας συνέφεραν να ακουστούν. Και τώρα το κάνουν ακριβώς τον αντίθετο τρόπο. Αν είχατε εσείς υποστεί το 1/10 της εκστρατείας αποδόμησης που υφίσταται αυτή η κυβέρνηση επειδή επέλεξε να συγκρουστεί με αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής, δεν θα είχατε αντέξει όχι 40 χρόνια, ούτε 40 μέρες στην εξουσία. Και τέλος, οι τράπεζες εξασφάλισαν ένα καθεστώς που δεν τις ενοχλούσε σε τίποτα. Μπορούσαν να παραβιάζουν κανόνες ατιμόρυτα. Οποιαδήποτε διάταξη τις ευνοούσε, σας την έφερναν έτοιμη και απλά την προωθούσατε διεκπαιρεωτικά στη Βουλή. Την ώρα που οι πρακτικές εταιρείες εξουθέρωναν τους πολίτες με καθημερινό bullying για λογαριασμό των τραπεζών, εσείς το γλεντάγατε κανονικά. Τα εκατομμύρια έδιναν και έπαιρναν. Οι χαριστικές τροπολογίες επίσης δεν τις ακουμπήσατε τις τράπεζες και δεν τις ακούμπησαν ποτέ ούτε τα μέσα ενημέρωσης. Και επειδή θα με πείτε κακοπροαίρετο, ακούστε τι έγραψε προχθές μια δημοσιογράφος του ΔΟΛ. Μια από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνιούν σήμερα για τις δουλειές τους. Όχι οι άλλοι που είναι οι μεγαλοδημοσιογράφοι, που άμα δείτε τα πόθεν έσχες τους θα πάθετε πλάκα. Και βέβαια δεν ξέρουμε, αυτά είναι τα δηλωμένα. Μιλάμε για τους δημοσιογράφους, θα χάσουν τη δουλειά τους. Λέει λοιπόν, το Βήμα είχε ξεχάσει να κρίνει τις τράπεζες και να τις ελέγχει δημοσιογραφικά. Δεν έβαζε στο πρωτοσέλιδο τις παράνομες και κατακριστικές πρακτικές τους. Σε μια περίοδο όπου σε κάθε σπίτι δινόταν μια μάχη με τις τράπεζες, το Βήμα έγραφε λιβανοτούς για κερδοφορίες που ήταν εντελώς έξω από την παγκόσμια κλίμακα τραπεζικής ανάπτυξης. Και λέει κι άλλα, δεν σας κουράσω. Αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το τρίγωνο της διαπλοκής που εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει, αλλά κυβέρνησε τον τόπο για 40 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να κλείσω εστιάζοντας σε δύο θέματα. Πρώτον, ο ΔΟΛ. Σας είπα και προηγουμένως, ο κύριος Φιχάρης βαρύνεται με κατηγορίες για δεκάδες εκατομμύρια μαύρου χρήματος και οι εργαζόμενοι δυστυχώς οδηγούνται στην ανεργία. Ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του από την πορεία ενός ιστορικού συγκροτήματος που έγινε κουβάρι με τις τράπεζες και με τον πολιτικό κατεστημένο. Διότι αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Με την κατάρρευση του παλιού πολιτικού κατεστημένου κατέρευσε και το τρίγωνο και τα συγκοινωνικά δοχεία. Γι' αυτό και η κρίση στον τύπο είναι τα απόνερα της κρίσης του πολιτικού συστήματος. Θα ήταν πραγματικά ευχής έργων να υπάρξει κάποιος καινούριος ιδιοκτήτης, να υπάρξει ρύθμιση των χρεών. Το λέω όπως θα το έλεγα και για κάθε επιχείρηση που πάει για κλείσιμο. Μου έχετε δημιουργήσει όμως την εντύπωση τις 15 αυτές μέρες από την προηγούμενη συζήτηση στη Βουλή ότι δεν επιθυμείτε μια τέτοια εξέλιξη. Είναι προφανές, σας ζήτησα να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια λύση για τους εργαζόμενους. Είπατε όχι. Δημιουργείτε την εντύπωση λοιπόν ότι προτιμάτε να κλείσει το συγκρότημα παρά να ρισκάρετε την πιθανότητα μια νέας ιδιοκτησίας που δεν θα συνεχίσει να σας υποστηρίζει σκανδαλωδώς. Που δεν θα κινδυνολογεί κάθε μέρα, δεν θα μας τεμαχίζει, δεν θα παρακαλάει τους δανειστές, τους σκληρούς, να μας αντιμετωπίσουμε σκληρότητα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά ο κόσμος πρέπει να βγάλει, και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τις τάσεις σας. Εμείς, ξέρετε, προνομιακά δεν θα ενεργήσουμε για κανέναν. Κάθε επιχείρηση που αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας για μας είναι το ίδιο.
Πάρτε παράδειγμα την υπόθεση Μαρινόπουλου. Δεν ήταν δικός μας πολιτικός φίλος. Μάλλον δικός σας ήταν, του κ. Σαμαρά, του κ. Αναστασιάδη που είχε τα κουκόνια του στην εφημερίδα. Αλλά φροντίσαμε να βρούμε λύση όχι για αυτόν, αλλά για τους χιλιάδες εργαζόμενους για τις θέσεις εργασίας. Και το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε για όλους. Πριν από 2 εβδομάδες σας κάλεσα να βρούμε τον τρόπο να μην βρεθούν ιστορικά μέσα στο χείλος του γκρεμού. Και ξέρετε, αυτά τα μέσα σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φιλικά προς την κυβέρνηση. Ενώ μέχρι τότε λοιπόν χύνανται κροκοδίλια δάκρυα για τους εργαζόμενους, ξαφνικά τα δάκρυα αυτά στερέψανε. Θέλω λοιπόν εκ νέου να σας καλέσω προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αν έχετε κάποια λύση, να την προτείνετε. Από αυτό θα φανεί αν πραγματικά θέλετε διάσωση των θέσεων εργασίας και της πολυφωνίας ή μονάχα διασφάλιση ότι θα εκτελούν τυφλά επικοινωνιακές σας στρατηγικές. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δεύτερον, ο αγαπημένος σας κήρυκας Χανίων, κύριε Μητσοτάκη. Ο κήρυκας Χανίων λοιπόν εξασφάλισε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα δάνειο 300.000 ευρώ ένα μήνα πριν αναστείλει την έκδοσή του. Όταν πιεστήκατε επ' αυτού, βγήκατε και είπατε ότι είναι μια ιστορική εφημερίδα και ότι είστε δυσέγγονος του Βενιζέλου. Δυσέγγονος του Βενιζέλου μπορεί να είστε, αλλά δεν είστε και κληρονόμος της παρακαταθήκης του. Είστε απλά κληρονόμος της διαπλοκής, κύριε Μητσοτάκη, και με τη βούλα της Εξεταστικής Επιτροπής. Διότι και εσείς παίρνετε δάνεια για τον ίδιο λόγο που έπαιρνε και ο κύριος Ψυχάρης. Με αέρα, επειδή είσαστε κάποιος ή ήσασταν κάποιος και συνεχίζετε να είστε, έχετε όνομα. Διότι το ακίνητο που υποτίθεται ότι είχατε βάλει εγγύηση, είχε μπει εγγύηση νωρίτερα και για άλλο δάνειο του κήρυκα. Επομένως, αέρας. Από το δάνειο αυτό, 11 ολόκληρα χρόνια, δεν πληρώσατε ούτε μισό ευρώ. Και δεν σας ενόκλησε κανείς ποτέ. Δεν σας έπαιρναν εσάς οι πρακτικές εταιρείες από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως κάνουν σε κάθε άλλο πολίτη που χρωστάει. Κατανοητό, γιατί ήσασταν επώνυμος. 11 χρόνια αργότερα όμως, και υπό την πίεση ακριβώς αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, που δεν έβγαλε τίποτα κατά τα άλλα, η τράπεζα τελικά βρήκε το τηλέφωνο σας, κύριε Μητσοτάκη. Και τότε πήγατε άρον-άρον σε ρύθμιση. Αλλά ακόμα και τότε δεν αποφύγατε τον πειρασμό ενός νέου σκανδάλου. Διότι έτσι μονάχα μπορεί να χαρακτηριστεί η ρύθμιση μπαλόνι που κάνατε. Εσείς λοιπόν μπορείτε να πληρώνετε 3.000 το μήνα έως τον Νοέμβριο του 2018 και στη λήξη αυτής της περίοδου θα μπορείτε είτε να καταβάλλετε το υπόλοιπο ποσό, τα 649.000, είτε να κάνετε νέα διαπραγμάτευση. Και σας καλώ λοιπόν, και νέα ρύθμιση, και σας καλώ λοιπόν να πάμε να βρούμε μαζί έναν άνθρωπο, ένα συμπολίτη μας που έχει στεγαστικό δάνειο και πήγε σε ρύθμιση επειδή πέσαν τα εισοδήματά του, επειδή κόψατε τους μισθούς και δεν μπορεί να πληρώσει τη ρύθμιση, τη δόση, τη μηνιαία. Ρωτήστε πόσο του αύξησε το συνολικό ποσό που είχε να πληρώσει και αν το χαρτί που τελικά αυτός υπέγραψε του δίνει το δικαίωμα να πάει σε νέα ρύθμιση όπως εσάς. Αυτά τα λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ ποιος είναι διαπλοκή και ποιος δεν είναι. Αλλά για να μείνω στο πολιτικό μέρος, θέλω να επαναλάβω το εξής. Ακόμα και σε αυτή την ρύθμιση πήγατε όταν έγινε η εξεταστική και ξέσπασε ο θόρυβος. Και ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Μια άλλη υπόθεση για την οποία έχετε κατηγορηθεί, για το δώρο από την εταιρεία Siemens ενός τηλεφωνικού κέντρου αξίας 130.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
Και τότε λοιπόν, βέβαια εδώ έχω ένα ερώτημα, 130.000 ευρώ τηλεφωνικό κέντρο, τι ήταν διαστημικό? Να ενημερώσω τον κύριο Παπά που ξεκίνησε διαστημική υπηρεσία. Μήπως πάρει και αυτός. Αυτό λοιπόν το τηλεφωνικό κέντρο που σας το έδωσαν το 2007, τρέξατε να το αποπληρώσετε όχι σε 60 μέρες που έγραφαν τα τιμολόγια, αλλά μόνο όταν μπήκε ο εισαγγελέας γραφεία της Siemens. Το ίδιο κάνατε και με την υπόθεση του κύριου Καχανίου. Αναρωτιέμαι λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τι φασαρία θα είχε γίνει αν εγώ είχα τέτοιες δωρεές, αν εγώ έπαιρνα δάνειο για την εφημερίδα του χωριού μου και δεν το πλήρωνα για 11 χρόνια. Τι φασαρία θα είχε γίνει στις ιστοσελίδες, στα μέσα ενημέρωσης, στις τηλεοράσεις, παντού. Το προσπερνάω όμως αυτό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το λέω με λύπη μου, δεν περιμένω σήμερα ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΠΑΣΟΚ κάποια επικοδομητική στάση σε συγκεκριμένη συζήτηση. Και καταλαβαίνω γιατί. Είναι πολλά τα λεφτά. Και είναι πολύ βρώμικη ιστορία για να την πετάξετε από πάνω σας με ένα «κάναμε λάθη, αλλά τώρα κάνουμε εξυγίανση». Και εντάξει, αλλάξαμε και γραφεία. Σε αντίθεση με την κοινική σας ομολογία, που δεν αρκεί για τις διαχρονικές ευθύνες, η κυβέρνηση σήκωσε τη βαριά ευθύνη της εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος, με κόστος. Και η εξεταστική αυτή δεν είναι η μοναδική μας πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλάξαμε τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, ενισχύοντας την ανεξαρτησία της, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε το 2014. Ψηφίσαμε το 43-39 το νόμο για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και πλέον, παρά την περιπέτεια που είχαμε σωστέ, ο νόμος ισχύει και είναι πλέον το ΕΣΟΡΟ αυτό που οφείλει να τον εφαρμόσει και να προχωρήσει στην άμεση διεξαγωγή διαγωνισμού, ώστε να μπει τέλος στον πυρήνα της διαπλοκής, στις τζάμπα δηλαδή τηλεοπτικές συχνότητες όλα αυτά τα χρόνια. Ψηφίσαμε την απλή αναλογική για τη δίκαιη εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων και το τέλος του άγωνου, ανεξέλεγκτου και ασύρωτου δικοματισμού. Θεσπίσαμε κανονισμό διοντολογίας για τους βουλευτές με ειδική απόφαση της Βουλής και ξεκινάμε άμεσα έναν ευρύτατο διάλογο για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στην οποία κεντρική θέση έχει αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Παράλληλα, δεσμευόμαστε άμεσα για συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως προς τη διαφάνεια των συναλλαγών των κομμάτων με τις τράπεζες. Να ενημερώνεται η Επιτροπή Ελέγχου και η Τράπεζα της Ελλάδας για κάθε δανειακή σύμβαση, για κάθε τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης και δει να ενημερώνεται εγγράφως. Οι δανειοδοτήσεις των κομμάτων να γίνονται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που δανειοδοτούν και σε πλήρη συμμόρφωση με την τραπεζική διοντολογία. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης του δανείου έτσι θα εντοπίζονται αμέσως, όχι όπως σήμερα, που για να εντοπιστούν αυτά τα πρόσωπα χρειάζεται Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η ενημέρωση για τη δανειοδότηση θα αναρτάται στο διαδίκτυο από την Επιτροπή Ελέγχου και όλοι οι πολίτες θα γνωρίζουν τους όρους της δανειοδότησης. Κύριε και συνάδελφοι, θα πω ένα πράγμα μόνο. Η χώρα περνάει δύσκολα πολλά χρόνια τώρα. Και ο λαός μας έχει κάνει θυσίες που ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που του αναλογεί, αλλά ξεπερνούν κατά πολύ και τις αντοχές του. Γι' αυτό η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε κανένα θέμα που αφορά ζητήματα διαφάνειας και υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος. Όλα θα βγουν στο φως. Και σας διαβεβαιώνω, με τη σημερινή συζήτηση δεν ψεκάσαμε, σκουπίσαμε, τελειώσαμε, δεν κρύβουμε κατά το χαλί. Μόλις τώρα ξεκινάμε. Η υπεράσπιση της διαφάνειας είναι θέμα τιμής για τη δημοκρατία. Είναι ζήτημα κύρους για τους θεσμούς, για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό να είστε σίγουροι. Θα προχωρήσουμε μέχρι τέλους με όποιο κόστος. Όσο και αν αυτό σας προκαλεί άγχος, έχετε πράγματι να απολογηθείτε για πολλά. Ένα πράγμα λέω,
Με τη διαπλοκή δεν τελειώσαμε. Τώρα αρχίζουμε. Η συνέχεια είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης.